Το δίπλο θανατηφόρο στη Μακεδονίτη ανεβάζει δραματικά τον αριθμό των θυμάτων από την αρχή του έτους στα 21. Έχουν ενέξει περισσότερους νεκρούς σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Ο απολογισμός τραγικός. Μέσα σε 5 μέρες από το περασμένο Σάββατο, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Κύπρου. Οι διαδοχικές τραγωδίες στην άσφαλτο σήμαναν το καμπανάκι στο Υπουργείο Μεταφορών, με τον Γιάννη Καρούσο να συγκαλεί εκτάκτως ευρεία σύσκεψη με στόχο να ληφθούν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του μολόχτη ασφάλτου. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αστυνομίας βγάζει από την ερχόμενη Δευτέρα ομάδες μοτοσυκλετιστών ζήτα στους δρόμους των πόλεων με στόχο την μείωση των τροχιών παραβάσεων αλλά και την πάταξη του εγκλήματος. Μια σειρά από συγκυρίες και τραγικά λάθη οδήγησαν στη διπλή τραγωδία. Ένα τροχαίο δυστύχημα πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα. Πρώτη φορά που ορίστε τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα της τροχαίας. Δύο μοτοσυκλέτες να εμπλέκονται στην ίδια σύγκρουση και να χάνουν και οι δύο αιωνικοί της ζωής. Ένα μοιραίο λάθος του 68χρονου Χριστάκη Κολοκασίδη οδήγησε στη βίαιη σύγκρουση των δύο μοτοσυκλετών. Έστριψε προς τα δεξιά, προς την πάροδο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την άλλη μοτοσυκλέτα που έρχονταν από απέναντι. Ανακόψει στην ουσία την πορεία του. Οι δύο μοτοσυκλετιστές δεν έφεραν κράνος, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν βία στην άσφαρτο και να βρουν τραγικό θάνατο. Τραγική ηρωνία. Ο 23χρονος Βίκτορας Κουρουφέξης είχε προσδεδεμένο το κράνος στο χέρι του. Την βιαιότητα της σύγκρουσης κατέδειξαν οι νεκροτομές που διενεργήθηκαν σήμερα. Ο θάνατος των δύο μοτοσυκλετιστών επήρθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ζημιές στα ζωτικά όργανα. Ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση του Βίκτορα. Μια μέρα πριν από τον θάνατό του, ο 23χρονος, ο οποίος ήταν λάτρης των μηχανών, ανέβασε φωτογραφία της αγαπημένης του μοτοσυκλέτας, συνοδευόμενη από λόγια για την μέρα του θανάτου του. Αν πεθάνω μια μέρα πάνω στο τιμόνι, να φοράτε άσπρα και να βαράτε κοφτές, να έρχεστε στον τάφο μου και να λέτε τα νέα σας. Ο άτυχος Χριστάκης καταλείπει σύζυγο, δύο παιδιά και ένα εγγονάκι. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Μακεδονίτισσα. Η κηδεία του 23χρονου Βίκτορα θα τελεστεί το Σάββατο το πρωί από τον Ναό Αποστόλου Μάρκο Αρχαγγέλου.